Εκοιμήθη το πρωί της Παρασκευής ο αρχιμάγειρας του Αγίου Όρους γέροντας Επιφάνιος ο Μιλοποταμινός, ο οποίος είχε καταγωγή από την Οικίσιανη του Δήμου Παγκαίου. Ο γέροντας Επιφάνιος έδινε μάχη με την Επάρα την Όσο και έχασε αυτή τη μάχη σε ηλικία μόλις 64 ετών. Ήταν γνωστός για τη μοναστηριακή μαγειρική του, καθώς και για τα υπέροχα αγιορείτικα κρασιά που καλλιεργούσε. Όλα τα μοναστήρια γύρω στους κήπους και στα... είχαν αμπέλια και είχαν ελαιώνες και είχαν και λαχανόκηπους. Όλα τα μοναστήρια. Βλέπουμε και στις παλιές φωτογραφίες και στις γραβούρες και στα σκίτσα αυτά που κυκλοφορούν, ας πούμε, των παλιών μοναστηριών. Και απαραίτητος βάζανε ένα ποτήρι κρασί τις ημέρες που είχε κατάλυση ελαίου. Μάλιστα, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σεκελαροπούλου, προχώρησε στην παρακάτω ανάρτηση μετά την είδηση του χαμού του. Ασκητικός και δημιουργικός ο βίος του αγαπητού γέροντα Επιφάνιου Μιλοποταμινού και τυχεροί όσοι γευθήκαμε τη μαγειρική του. Ανέδειξε με ταπεινότητα στην Ελλάδα και το εξωτερικό την παραδοσιακή κουζίνα και τον τρόπο ζωής του Αγίου Όρους. Εκφράζω τη θλίψη μου για την απώλειά του.